Είναι μια περίοδος που μικροί και μεγάλοι βλέπουμε ότι νοσούν πιο εύκολα, ειδικά τα παιδιά είναι πολύ επιρρεπείς σε ιώσεις τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία, παρόλη την χρήση της μάσκας βλέπουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει ιώσεις και βέβαια και τα παιδιά το φέρνουν στο σπίτι, οπότε νοσούν και οι μεγάλοι. Οι κλειστοί χώροι, ο καιρός δεν ευνοούν, οπότε έτσι ξεκινάμε δυστυχώς και διανύουμε αυτή τη χρονική περίοδο. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση κάποιας ίωσης. Αλλά κυρίως σε επίπεδο πρόληψης θα ήταν πάρα πολύ βασικό να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε όσο γίνεται τον οργανισμό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προφυλαχθούμε 100% ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή ή δεν θα νοσήσουμε ποτέ. Όμως αν έχουμε ένα πολύ καλό ανοσοποιητικό και μικρή και μεγάλη, και υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσουμε, αλλά και να περάσουμε με πολύ πιο ήπια συμπτώματα μία ίωση σε περίπτωση που τελικά κάποιο παιδί κολλήσει το παιδί μας ή αυτό μεταφερθεί μετά στο σπίτι μας, σε εμάς ή και σε μεγαλύτερα άτομα σε ευπαθείς ηλικιακές ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόσληψη των βιταμινών, που αυτό σημαίνει ότι θέλουμε κατά μέσο όρο μία ποικιλία φρούτων μέσα στην ημέρα, που κατά μέσο όρο για έναν ενήλικα σημαίνει τουλάχιστον 3 με 4 ολόκληρα φρούτα την ημέρα. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τα παιδιά. Σαν ισοδύναμο, το λέω σαν ολόκληρα φρούτα, σαν ισοδύναμο είναι περισσότερα, δηλαδή θέλουμε 5-6. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι για παράδειγμα, με ένα ποτήρι μεγάλο φυσικό χυμό πορτοκάλι σε καθημερινή βάση και 1-2 φρούτα έξτρα από αυτό, έχουμε καλύψει μεγάλη γκάμα των περισσότερων βιταμινών. Πόσο σημαντικό είναι ο φυσικός χυμός πορτοκάλι ή το πορτοκάλι, γιατί λένε ότι το πορτοκάλι είναι ο βασιλιάς των φρούτων. Τώρα, αυτή την περίοδο που ξεκινάνε και είναι η εποχή τους, είναι πραγματικά ο βασιλιάς των φρούτων, γιατί είναι το πιο πλούσιο φρούτο σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η βιταμίνη η οποία ουσιαστικά θα θωρακίσει τον οργανισμό μας περισσότερο και συμβάλλει στο να προλάβουμε μία ίωση και μία ασθένεια. Είναι μία βιταμίνη υδατοδιαλυτή που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε σε καθημερινή βάση, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν σήμερα έπια 2 ποτήρια φυσικό χυμό, ότι αύριο είμαι εντάξει, καλυμμένος, δεν θα πιω για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Σημαίνει λοιπόν ότι σε καθημερινή βάση θα πρέπει να έχουμε επαρκή πρόσληψή της. Είτε από το φυσικό χυμό, είτε από το πορτοκάλι. Απλώς το πορτοκάλι παίρνουμε και τις ίνες. Οι ίνες βοηθούν μετά και στο πεπτικό σύστημα και είναι καλύτερο και για άλλους λόγους. Για ένα παιδί, για κάποιον ενήλικα, που για παράδειγμα εργάζεται, δηλαδή για λόγους κυρίως διευκόλυνσης, προτείνουμε και τον φυσικό χυμό, με την προϋπόθεση ότι είναι 100% φυσικός και ότι θα τον καταναλώσουμε σε ένα χρονικό διάστημα το μέγιστο 10 λεπτών. Δηλαδή δεν θα έχουμε ένα χυμό όπως τον καφέ να τον πίνουμε μέχρι το μεσημέρι, γιατί εννοείται ότι έτσι θα έχουν χαθεί όλες οι βιταμίνες. Πολλοί γονείς προτιμούν αυτούς τους έτοιμους χυμούς, τους συσκευασμένους, που γράφουν πάνω ότι είναι 100% φυσικός χυμός. Αυτοί οι χυμοί κάνουν δουλειά, δηλαδή είναι καλοί, γιατί πολλοί γνωρίζουμε ότι έχουν πολλά συντηρητικά. Δυστυχώς όχι, δυστυχώς δεν είναι φυσικός χυμός. Δηλαδή, όσο και αν μας πούνε ότι είναι χωρίς συντηρητικά, χωρίς ζάχαρη, για να διατηρηθεί κάτι μέσα σε ένα κουτί, κάτι ειδικά που οξυδώνεται τόσο εύκολα όπως είναι ο χυμός, έχει σίγουρα μέσα συντηρητικά, έχει χρωστικές, έχει αρωματικά. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σίγουρα το παιδί μας δεν θα είναι εξασφαλισμένο σε επάρκεια βιταμίνη C από ένα ποτήρι, από ένα κουτάκι έτοιμου χυμού. Ή να το στύψουμε εμείς ή το πρωί ή το απόγευμα που θα είναι σπίτι και να το πιει, είτε να του βάλουμε κάποιο φρούτο μαζί στο σχολείο. Και γενικά είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την κατανάλωση φρούτων και στο σχολείο. Βλέπουμε ότι τα κηλικεία πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με συλλόγους ή με διευθυντές ότι φέρνουμε φρούτα, δεν τα αγοράζουν τα παιδιά. Βάσει νόμου πρέπει να υπάρχουν φρούτα και αν ένας το ξεκινήσει και προωθήσουμε και εμείς τα παιδιά μας και τους δείξουμε το παράδειγμα ότι να τρώμε φρούτα, ούτε θα ντρέπονται, ούτε θα αισθάνονται άσχημα και θα είναι μια συνήθεια που θα τους μείνει μετά και για όλη τους τη ζωή. Εκτός από τα φρούτα, ποιες άλλες σούπερ τροφές υπάρχουν που ενισχύουν και βοηθούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Και τα λαχανικά, γιατί και αυτά έχουν βιταμίνες, οπότε, ας πούμε, για παράδειγμα που λέγαμε πριν και για τη βιταμίνη C, μπορούμε να τη βρούμε και από το καρότο, από πιπεριές, οπότε και πολλά λαχανικά, οι σούπες λαχανικών είναι πολύ ευεργετικές τώρα για τον χειμώνα. Και βέβαια υπάρχουν και τα λεγόμενα που λέμε superfoods, τα οποία ουσιαστικά τι είναι? Είναι υπερτροφές οι οποίες σε πολύ μικρή ποσότητα έχουν πολύ μεγάλη δράση, ευεργετική δράση στον οργανισμό μας. Κάτι τέτοιο, μπορεί να σε αυτή την κατηγορία κατατάσσουμε σπόρους τσία, λιναρό σπόρο που βλέπουμε τώρα ότι κυκλοφορούν πολύ στα βιολογικά προϊόντα ή και συνταγές που τα περιέχουν. Μπορούμε να τα βάζουμε στο γιαούρτι, σε μία μπάρα που θα φτιάξουμε εμείς, σε μία σαλάτα.
Το ταχίνι είναι πάρα πολύ θρεπτικό και είναι στα superfood. Η βρώμη, το φυσικό βούτυρο, ακόμα και κάποια λαχανικά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, θεωρείται και αυτά ότι είναι σαν ασπίδα του οργανισμού. Βέβαια, εκεί πρέπει να ελέγξουμε την ανεκτικότητα του καθενός, γιατί είναι λίγο δύσπεπτο. Οπότε, ειδικά αν είναι για ένα μικρό παιδί, μπορεί το σκόρδο, ναι, μεν είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, αλλά να του πέσει πολύ βαρύ και να μην μπορεί να το καταναλώσει. Πρέπει να πούμε επίσης σε ό,τι αφορά τις βιταμίνες, ότι πάρα πολύ σημαντική είναι και η βιταμίνη D. Δηλαδή βάζουμε πάντα σαν πρωταγωνιστή και λέμε συνέχεια για την βιταμίνη C και τελικά παρατηρούμε το μεσογειακό παράδοξο, δηλαδή ότι παρόλο που ζούμε σε μια χώρα με πλούσια ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αν κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ένας στους δύο έχει έλλειψη βιταμίνης D. Πόσο μεγάλο ποσοστό. Ναι. Και σε μικρά παιδιά και σε ενήλικες, και αν όχι έλλειψη, έχουμε, ας πούμε, ανεπάρκεια. Δηλαδή είναι τα αποθέματα που. Πού οφείλεται, πού βρισκόμαστε. Αυτό ακριβώς ονομάζεται το μεσογειακό παράδοξο. Δεν ξέρουμε γιατί σημαίνει τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους είναι η χρήση αντιλιακού. Δηλαδή ότι οι μαμάδες θέλουμε ειδικά τα παιδιά να τα προστατεύσουμε. Οπότε ειδικά τις ώρες ήλιου τους βάζουμε πολύ αντιλιακό. Εννοείται ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό γιατί προστατεύουμε το παιδί από άλλα προβλήματα. Αλλά θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε καθημερινή βάση να εκτεθόμαστε και εμείς και το παιδί μας στον ήλιο πρωινές ώρες, ας πούμε 9 με 10 το πρωί, χωρίς αντιλιακή προστασία, έτσι ώστε να προσλαμβάνεται όσο το δυνατόν γίνεται από τον ήλιο, γιατί από εκεί έχουμε την μεγαλύτερη απορρόφηση. Υπάρχει βιταμίνη D και σε τροφές, όπως δηλαδή στο γάλα, στο τυρί, στα κρέατα, στα αυγά, αν παίρνουμε ειδικά και βιολογικά ή φρέσκα αυγά, έχουν βιταμίνη D, όμως είναι μικρό το ποσοστό απορρόφησής του. Οπότε σε ό,τι αφορά και μικρούς και μεγάλους, καλό είναι μία φορά τον χρόνο στον τυπικό αιματολογικό έλεγχο να την βάζουμε σαν εξέταση και να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας, γιατί πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η χορήγησή της σε σκεύασμα και είναι από τις βιταμίνες που η οποία πραγματικά πλέον θεωρούμε ακόμα και για την ενίσχυση του νοσοποιητικού, είναι, είναι πολύ βασική. Είναι, ας πούμε, η βιταμίνη, η βάση που θα βοηθήσει και όλες τις υπόλοιπες να απορροφηθούν από τον οργανισμό μας. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε και θα ήθελα και μια άλλη ερώτηση αυτή τη φορά, το κομμάτι με τις βιταμίνες, με τα σκευάσματα που πολλοί όταν παρουσιάζεται κάποια έλλειψη κάποιες βιταμίνες στον οργανισμό τους μπαίνουν σε δικασία και αγοράζουν κάποια σκευάσματα. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό μας και ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά. Είδατε και προηγουμένως είπα για την βιταμίνη D ότι θα ρωτήσουμε τον γιατρό μας και αν χρειαστεί θα πάρουμε ένα συμπλήρωμα. Όμως ο γιατρός μας είναι αυτός που θα μας παραπέμψει και θα μας πει ναι, χρειάζεσαι ένα συμπλήρωμα γιατί είδα στις εξετάσεις ότι είναι συγκεκριμένη βιταμίνη χαμηλή. Θα μας δώσει τη συγκεκριμένη βιταμίνη και την ποσότητα που είναι ενδεδειγμένη για την ηλικιακή ομάδα στην οποία βρισκόμαστε και για το χρονικό διάστημα το οποίο εκείνος κρίνει απαραίτητο. Και συνήθως γίνεται μετά κάποιος έλεγχος στους 2 ή στους 3 μήνες ξανά να δούμε αν αυτό έχει ανέβει και μας λένε να το σταματήσουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι και οι βιταμίνες και τα σκευάσματα είναι κάτι το τελείως αθώο που από μόνοι μας άντε φθινοπόριασε και αρχίζουμε να παίρνουμε βιταμίνη C, βιταμίνη D, εχινάκια, συμπληρώματα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Μπορούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τώρα που ξεκινάει το φθινόπωρο, για 1-2 μήνες, να θέλουμε να είναι το νοσοποιητικό μας πιο ισχυρό και να πάρουμε κάποια συμπληρώματα διατροφής, όμως πάντα πρέπει να ρωτήσουμε και το γιατρό μας και ενδέχεται να συνυπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα ή κάποια άλλα φάρμακα τα οποία παίρνουμε, τα οποία να μην πρέπει να χορηγηθεί κάποιο συγκεκριμένο συμπλήρωμα και εμείς να μην το γνωρίζουμε. Ο γιατρός λοιπόν ξέρει τους συνδυασμούς των φαρμάκων και είναι αυτός που θα μας πει ναι, θα πάρεις ή όχι και για πόσο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, και ένα συμπλήρωμα δεν θα το πάρουμε για πάνω από 2 μήνες, σε καμία περίπτωση.